The Forest, δεύτερο επεισόδιο. Χάσαμε γύρω στα 20 λεπτά αφού τα τσαπώνα κράς που πάθαμε. Συνεχίζουμε. Χτίσαμε κάποια πραγματάκια παραπάνω. Και ο Άκης κράσαρε, κάνει restart, θα ξαναμπεί. Πάντως, Τάσου, φαίνονται τα της μηχανής του, τα περίεργα. Τι εννοείς? Ότι είναι λίγο παλιά η μηχανή του, κρασάρει, κάνει ράνι, κάνει κάτι χαζά. Εμένα δεν έχει κρασάρει, ρε γάμο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή τώρα ο Άκης έπαθε ακριβώς αυτό που έπαθα κι εγώ. Δεν μου λες, τα καροτσάκια που είναι εκεί πάνω. Να πάω να κόψω κανένα ξύλο. Αυτό είναι άδειο, εντάξει, ωραία. Μπα Χρήστο, το Steam ανοίγει τώρα εσύ. Να ήρθες, μπήκες. Γιατί δεν το ανοίγει το Steam? Κάνει ένα φόρτωμα και μετά δεν ανοίγει καν να βάλω login και name. Επειδή έκανα sign out. Εμείς τώρα γράφουμε, παίζουμε. Να ξέρεις. Προσπάθησε να μπεις έτσι λίγο 10 λεπτά μέχρι να έρθει και ο Πέτρος. Δεν μ' ανοίγει το Steam. Τώρα. Μήπως θέλει λίγο χρόνο, Άκη. Ναι, ωραίος. Πάγωσε πάλι. Άντε ρε, σοβαρά. Μήπως να κάνεις ένα τσεκ τα αρχεία σου? Τα έκανα και πριν, μια χαρά είναι. Και τι τώρα, αυτό είναι μόνιμο? Εγώ με το που... Αν κάνω ένα restart, συνέρχεται μετά. Παράξενο τώρα αυτό. Αμάν ρε τσίκο. Ωραία, με τρόμαξε ρε. Φύγε, φύγε, φύγε. Φύγε τώρα. Ήρθα και με έγλειψε στο σβέρκο. Κάνω μια επανεκκίνηση. Έγινε. Νόμιζα ότι είχες κάνει πριν ρε Σιάκη. Ναι, και εγώ έτσι κατάλαβα. Ναι, τέλος πάντων. Τάσο, πάρε αυτό το δικό μου το καρότσι και πάνε και χτίσε. Άστο αυτό. Άστο αυτό το γεμίσω. Άρα έχω πάλι θέμα με το στάμινα. Χριστό. Έλα.
Α, μου βγάλε μήνυμα ότι τώρα μπήκε στο Forest. Α, καλά, ότι να είναι. Δε, κάτι γίνεται σήμερα, γι' αυτό που είπε ο Άκης, ρε, εσύ. Με τα καφάβο εδώ πέρα στην Πολύχνη έχουμε θέμα, ρε. Κάτι δεν πάει καλά με τις γραμμές. Ναι, όχι, μπορεί να είναι από αυτό με το ρεύμα που είχαμε χθες, που είχαμε το πρόβλημα με την υπόταση. Εν τω μεταξύ, ο ορισμός υπότασης στο χαμηλό voltage ισχύει. Ναι. Άκη. Και... Άκη. Δεν άκουσες κάτι από το τέτοιο Τάσο. Κουρούμ έκανε. Ναι. Έφερες καλό καρότσι, Τάσο. Ναι, ναι. Άκη. Έλα. Έλα. Άννα, μπράβο, πάρ' το και φύγει αυτό. Ωραίος. Ξέρω εγώ γιατί δεν έχω στάμινα, γιατί συνέχεια τρέχω σαν ηλίθιος. Και δεν τον αφήνω τον παίκτη μου να ξεκουραστεί. Άντε πάλι. Τάσο. Δεν θα μπορέσουμε να το δουλέψουμε σήμερα. Αναπεριμένουμε λίγο, μπας και νιώσει. Τάσο. Ναι. Έλα ρε, έλα ρε. Δεν γίνεται έτσι ρε, εσύ να πέφτουμε. Ξέρεις πόση ώρα σε περιμένω. Είχε τουλάχιστον μισό λεπτό hosting and responding. Και ξέρεις πότε το έκανε, την ώρα που νύχτωσε, Τάσο. Ξεκόλλησε μόλις νύχτωσε. Σχετό. Ακή. Έλα. Α, εδώ είναι και ο Άκης. Πάμε λίγο να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα τώρα με αυτό, ρε γαμότο. Εγώ πάτησα. Ναι, sorry, εγώ... Εγώ έκανα πλακή. Μισό λεπτάκι. Πω. Παιδιά δεν ξέρω, κοίταξε, κοίτα frame drop, έπεσα στα... με 30 frame εγώ. Κι εγώ. Δεν ξέρω γιατί ρε το κάνει αυτό ρε. Εγώ το μεταξύ σας βλέπω κανονικά. Όχι Τάσο, μιλάμε για τρελό frame drop, μιλάμε στα 24 frame έπεσα. Και οι κινήσεις είναι κανονικές που κάνετε. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Εγώ έτσι τώρα. Ναι, και εμένα κόλλησε έτσι, Άκη. Αυτό τώρα κάποιο bug είναι από τη μηχανή του παιχνιδιού, θα σου. Μήπως επειδή χτίσαμε όλα αυτά, ρε εσύ. Όχι ρε, εγώ δεν θυμάμαι παλιά. Χτίζαμε, θυμάμαι ένα σκαρμό πράγματα και δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Ναι, ούτε εγώ θυμάμαι, αλλά ακόμα εγώ δεν, στα 49 frame είμαι. Δεν μπορεί να ανέβει. Και το νιώθω ότι είναι κάτι από τη μηχανή τώρα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, ρε, γυρνά στο ποντίκι και δεν είναι. Και τρέμει το σύμπαν, ναι. Τώρα εμένα με έκανε ένα στάτερ και επανήλθε. Ακριβώς και εμένα, την ίδια στιγμή. Τάσο από σένα είναι. Από σένα είναι αυτό, Τάσο. Ακριβώς την ίδια στιγμή που λέει ο Άκης, το έκανε και σε μένα. Έκανε ένα τσακ, ένα κόλλημα και ήρθε στα 60. Είναι από, θέλει να κάνει κάποιος άλλος... Όχι, θέλω απλά να κάνεις κάποια στιγμούλα ένα reset το router σου. Θα το κάνω, ναι.
Γιατί ο Άκη την ώρα που το είπε ήταν σαν να κοιτούσε την οθόνη μου, δηλαδή τόσο. Θα το δεις και στο βίντεο μετά. Ναι. Νομίζω τον Άκη το δείχνει μέσα στα γραφικά. Άκη. Εδώ είμαι, απλώς κατέβηκα στη σπηλιά να δω κάτι. Α, γι' αυτό τον έβλεπες μέσα στα γραφικά. Ναι, και όλο κάτι έπαθε. Τι έχει εδώ ρε, κάτι σαν... Τι είναι αυτά. Και μωρά έχει, Άκη, νομίζω. Μωρά είναι, έχει μωρά. Ναι. Πάμε λες και εμείς, Χρήστο, μια βόλτα. Όχι ρε, να ετοιμαστούμε λίγο πρώτα. Πώς είναι, πω... Πρέπει να είμαστε λίγο έτοιμοι. Τι είναι αυτό το κρέας εδώ ρε παιδιά? Αχ, τώρα μας σου πω Τάσο τι πρέπει να είναι αυτό. Αυτό πρέπει να είναι κάποιο πουλί που καταπλακώθηκε από δέντρο. Πήρα μύτ από κάτω. Εγώ τώρα έσπασα ένα δέντρο το οποίο πήσε πάνω σε ένα άλλο. Ναι, γίνεται. Σπάνια βέβαια, αλλά γίνεται. New plant discovered. Όπου 95 logs θέλουμε ακόμα, ρε. Είναι πολλά, ρε, κάνει. Κοίταξε, έχουμε σχεδόν 3 καρότσια γεμάτα. Το κάθε καρότσι πώς παίρνει τα σου πλάκα-πλάκα. Ναι, είδες μαζί το ρωτήσαμε, Άκη. Σήμερα συγχρονιζόμαστε. Δεν έχω μετρήσει εγώ πόσα παίρνει το καλό σήμερα. Νομίζω θα, ή 13 ή 15 παίρνει. Τώρα θα σου πω πόσα θα βγάλω. Ναι. Νομίζω ζυγός είναι ο αριθμός, Τάσο. Δώδεκα είναι. Λίγα είναι. Έκανε οροφή επάνω. Ρε μήπως να μην κάναμε οροφή επάνω Τάσο, να την κάνουμε πιο ψηλά. Πρέπει να... για το σπίτι λες. Yes. Και το σπίτι όχι το καινούργιο που κάνω. Αυτό εδώ, με το... στην πλατφόρμα εδώ που έχεις. Όχι το ψηλό εκείνο το πράγμα που κάνεις. Πρέπει να γίνει πάτωμα και μετά κάνεις τρύπα, κάνεις κάλα και συνεχίζεις δεύτερο όροφο. Όχι εννοώ, επειδή ήθελες εσύ να βάλει τζάκι εδώ μέσα. Μήπως δεν γίνεται λόγω χαμηλού ταβανιού, κάπως έτσι. Να το κάναμε το πιο τζάκι... ψηλό τάβανο. Όχι, μετά πάει, μετά κάνεις κεπί. Α, βλέπω έτσι κι αλλιώς. Κάναμε τη τέτοια. Καλά, οκ. Okay. Ήρθε και ο Άκης εδώ, μου έκλεψε το καρότσι. Α, και αυτό το δέντρο ξαναφύτρωσε, μια χαρά. Τα μωρά πρώτη φορά τα είδα πάντως. Σοβαρά. Ναι, δεν τα έχω ξαναδεί. Ναι, είναι λίγο ύπουλα αυτά. Εγώ νομίζω έχω δει βίντεο που πέταξε ο άλλος ένα δυναμίτι και έγινε εκεί πέρα του μωρού το κάγκελο, να πούμε. Έγινε ένα μωρά στη φωτιά. Ωου, ποιος πέταξε το δέντρο πάνω μου. Δεν παίρνει πολύ damage, εντάξει, client δεν είναι τίποτα. Πέφτει σε λίγο, πέφτει. Δεν πειράζει, ας πέσει. Πέφτει. Δεν παίρνει πολύ τα ματσάκι. Βρήκα και ένα κορμό μέσα στην πέτρα.
Όχι ρε, το ίδιο. Πώς μου φάνηκε ότι άκουσα κάτι. Να σκότωσες ένα πουλί. Ναι. Δεν το μάζεψες όμως. Ή το μάζεψες. Το μάζεψες. Πάντως, όχι, τι έγινε εκεί. Γιατί πετάνε τα καρότσια, ρε. Τάσο. Το χτυπήσει δέντρο. Α, ναι. Εγώ είμαι μεταξύ με στη λάσπη σαν λέτσος είμαι. Εκεί. Έλα. Το πουλί που σκότωσες, έλα και φτιάξ' το γρήγορα. Γιατί θα χαλάσει. Να το βάλω να γίνει παστό δηλαδή. Όχι, βάλτε στη φωτιά. Έχει μια φωτιά εκεί έξω. Εν τω μεταξύ εμένα, επειδή το είχα αρκετή ώρα στο inventory, λες ξεράθηκε με το που το έβαλε στη φωτιά, με έβγαλε κατευθείαν να το φάω. Και έκανε όπως κάνει με τα χέρια από αυτούς τους κανίβαλους, να πούμε. Δηλαδή ανέβηκε λίγο το hunger και δίψασε ο παίκτης κατευθείαν. Oh. Να φτιάξουμε και μια σχεδία να πάμε για κανένα τέτοιο. Δεν χρειάζεται, ρε Σιάκη, τι σχεδίες τώρα και... Το σπίτι το στήσαμε, η σκεπή είναι έτοιμη. Μπράβο, ωραία. Τέλεια. Εκεί πέρα πώς πάω. Πρέπει να κάνουμε κάνα raid. Πού θες να πας, Σάκη? Έπεσα μέσα. Ναι, πηδάς πάνω το καρότσι, πάνω στη ράμπα. Και αν έπεσες μέσα δεν πειράζει, μπορείς να βγεις. Γιατί ρε παιδιά, εμένα παίκτης μου δεν ανεβάζει ζωή άλλο. Είμαι γεμάτος και το hunger και η δίψα. Θέλει χρόνο και εμένα πήρε σχεδόν μία μέρα για να πάρει ένα τέταρτο. Είναι στη μέση και έμεινε εκεί. Ας το χρήσω το καρότσι, πάρ' το άδειο άμα είναι. Ναι. Απλά επειδή είναι έτσι ο παίκτης μου, δεν έχω τέτοιο, δεν έχω στάμινα, κατάλαβες. Και δεν μπορώ να δουλέψω, ρε γαμώτη. Και πάλι έχω frame drop. Τι γίνεται, ρε φίλε. Α, και εσύ. Μια ανεβαίνει, μια πέφτει, έτσι πάει. Ακεί έλα λίγο εδώ μαζί μου, εδώ επειδή είμαστε λίγο μακριά. Έλα να πετάξω, ρε φίλε, ένα δυναμίτη να τελειώνουμε, να πούμε. Δυναμίτη πάει τους κορμούς όμως. Δεν πειράζει, είμαστε μακριά. The Forest λέγεται το παιχνίδι, φοβάσαι ότι θα τελειώσουν τα δέντρα. Τα είδες, Ζάκη, που πέσανε, έλα να με βοηθήσεις να τα μαζέψουμε. Τώρα μισό μαζεύω κι εγώ εδώ πέρα. Ναι, πέσανε 5 δέντρα εδώ, γι' αυτό σου λέω. Τάσο, όχι, δεν τους πάει τους κορμούς, όλοι οι κορμοί εδώ είναι. Α, πώς νόμιζα τις προάλλες που πέταξε δυναμίτη ότι σπάσανε οι κορμοί. Έλα εδώ να δεις, όλοι οι κορμοί εδώ είναι. Ξέφωτο έγινε τώρα εκεί.
Ναι, τι καθόμαστε έτσι σαν μαλάκες και χάνουμε χρόνο. Κατευθείαν, την αμύτη. Εμένα είναι και κουρασμένος ο παίκτης, τώρα ό,τι πρέπει να πούμε. Κάτσε να βάλω αυτό. Φύγεσαι. Ωραία. Κοίταξε πόσο έχει, ρε. Να το πάρω τσι γέμις. Πήρατε. Α, πήρατε και το καρότσι πιο εκεί, ωραίοι. Λοιπόν. Θα ρίξω και έναν εδώ, δεν γίνεται. Achievement, ρε. Ναι, demolition, το πήρα και εγώ. Όπως, όπως και σε μένα. Ναι. Σε μένα. Πέφτει. Ναι, ξέρω, το βλέπω. Τώρα, Άκη, δεν έχουμε και τέτοιο. Δεν έχετε καρότσια. Έχουμε, ναι, ένα καρότσι που είναι άδειο στην ουσία. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι τίποτα. Ό, τι τάσο. 23 ξύλα ακόμα και γίνεται η πλατφόρμα και μετά ετοιμάζω το zipline. Oh yes, ωραία. Ναι, τώρα πάει πιο γρήγορο ρε εσύ όμως έτσι με τις δυναμίτες. Σιγά να μην κάτσω να τους λυπηθώ. Όχι, μα δεν προλαβαίνω. Ναι, δεν πειράζει. Καλύτερα να μην προλαβαίνεις παρά... Τώρα θα φέρουμε κατάλαβα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Μια από τα ίδια κι εγώ, Τάσο, μην νομίζεις. Ω, Χάκη, πρέπει να γέμισε. Ναι, γέμισε. Πέτα τα κατά εκεί κοντά όσο γίνεται. Μπράβο, πάρε το ένα και πάνε προς τα πίσω, βοήθα του Τάσο. Θα τα ρίξω εγώ κατά εδώ όσο εδώ να φαίνονται, να μπορούμε να τα πάρουμε μετά. Άνα, μπράβο. Ωραία. Κάτσε, νομίζω έχει κι άλλα εδώ πέρα. Ω, ναι. Ρε, πόσα πέσανε, ρε. Άι, το πέτρος. Όπου δεν μπορώ να το μαζέψω, ρε. Καινούργιο τηλεκοντρόλ έκανα, γι' αυτό κλικ. Τι λες? Όχι, τον Πέτρο λέω. Γεια, φίλε Πιστάρα. Πού είσαι, ρε Πέτρο? Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι? Καλά. Εδώ παίζουμε Forest. Καλά κάνεις, ρε φίλε. Καλά κάνεις. Τι λέει, πώς περνάς, τι κάνεις? Καλά, καλά. Τι τον Τάσο τον ξέρεις εσύ, Πέτρο? Ορίστε. Τον Τάσο τον ξέρεις εσύ? Νομίζω πως όχι, φίλε, δεν το γνωρίζω. Το παιδί ακουστά μόνο από εσάς, ό,τι ξέρω. Μα. Παιδάκια, ένα καρότσι να φέρετε εδώ. Τελείωσε, ρε. Το χτίσε, ρε. Χτίσε. Τελείωσε, δεν χρειάζονται άλλα ξύλα. Για την ώρα όχι, απλά πρέπει να κάνω τώρα... Και εγώ τι κάνω τόση ώρα εδώ. Θα χρειαστούν για πιο μετά, ρε, εντάξει. Ρε, εσύ είναι πάρα πολλά, ρε. Κάτσε να κάνω κάτι από το σπίτι, γιατί... Θα σου πω... Να ετοιμάσω το δεύτερο όροφο από εδώ. Άκη, καρότσι πάρε και πάνε για γέμισε. Ακή, αυτό το παιχνίδι δεν το σηκώνει και ο άλλος υπολογιστής εκεί που έχεις. Δύσκολο. Σοβαρά. Εντάξει, δεν νομίζω να δουλεύει σωστά, αλλά δεν ξέρω. Κάτσε και να το θες
Δεν έχουμε και κάρτα γραφικών εδώ. Α, ναι, ρε, ναι, δεν φοράει κάρτα, την έδωσε το Γιάννη. Μπορείτε τζάμπα το αναφέρεις. Ναι, έχεις δίκιο, το ξέχασα αυτό. Ναι. Εγώ λέω να πάμε κάτω στη σπηλιά εκεί πέρα. Λίγο. Τώρα εκεί δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ τουλάχιστον εμένα ο παίκτης μου είναι έσχος. Είναι πολύ χάλια. Ας πάω μια νική πίεση. Πέτρο, το φόρεσαι το έχεις παίξει ποτέ? Όχι φίλε, αλλά μου αρέσει έτσι όπως το βλέπω. Ναι, ωραία. Γι' αυτό ρώτησε να κανονίζαμε. Φίλε, εγώ ψήνομα άπειρα. Ήδη είμαι σε φάση. Είναι δύσκολη τώρα βέβαια περίοδος από πολλές απόψεις. Ναι, μην πεις τίποτα περίεργο, σε γράφουμε να ξέρεις. Ε. Αυτά θα τα ανεβάσω τώρα. Τι? Αυτά όλα θα τα ανεβάσω στο YouTube, λέω. Μην πεις τίποτα περίεργο. Δεν πειράζει. Όχι, είναι περίεργη φάση γιατί θέλω να κάνω κι εγώ building PC, ρε φίλε. Και καταλαβαίνεις τώρα πώς πάνε τα πράγματα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω άμα είναι. Τώρα είναι ο χειρότερος καιρός για να. Αυτό ακριβώς λέω. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος από πολλές απόψεις. Δεν μπορείς να πάρεις κάρτα γραφικών, δεν μπορείς. Δηλαδή τέτοια πράγματα δεν. Άστο τώρα. Δεν αξίζει. Εδώ έχει χταπόδι εδώ κάτω, ρε. Ναι, Άκη, μην πας όμως εκεί πέρα μόνος σου, γιατί πρέπει μετά κάποιος να έρθει να σε σηκώσει άμα πέσεις. Καλά, αν δεν μείνω πάνω. Μην μαλακίζεσαι τώρα. Άμα να πάμε, θα πάμε όλοι μαζί. Τι δουλειά τώρα έχεις να πας εκεί πέρα μόνος σου? Ξέρεις, έλεγα μήπως έχει τίποτα στην άκρη, κάτι να πάω να κλέψω, ρε παιδί μου, κάτι, ξέρω, κανένα... Τι έχει, ρε παιδί μου, φωτοβολίδες, κάτι τέτοια θυμάμαι ότι έχει κάτι. Θα πάμε, θα κάνουμε ένα raid. Τάσο χρειάζεται βοήθεια σε κάτι? Εδώ ο Τάσο χτίζει μόνος του και εμείς... Collaboration. Να φτιάξω... Τελικά. Ναι. Τι θέλεις, κάτσε να δω. Ένα log, ρε φίλε, ένα log. Ναι, για να κάνω τη σκάλα να ανεβώ να κάνω τον όροφο. Πάρε και το καρότσι αφού πας προς τα κύβρε. Τάσο, ξέρεις τι, δεν έχω τέτοιο, ρε. Δεν μπορώ να μαζέψω στάμινα, ρε. Δεν ξέρω κάτι. Ίσως η μυκητίαση δεν έχει πολλές βιταμίνες και σίδηρο και αμινοξέα και... Και μένα στη μέση. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο τώρα. Όχι, εμένα τόσο είναι κάτω από τη μέση. Και δεν ανεβαίνει. Κοιμηθούμε εξάλλου τώρα. Να κάνεις και ένα pause στο recording. Έχει κάνει πολύ παιχνίδι. Σε κυνηγάνε τα βράδια και έτσι ξέρω. Μ' αρέσει που Άκης μιλάει και χαμηλόφωνα γιατί δεν ακούγεται, νομίζει έτσι τώρα. Είναι ωραίο παιχνίδι, εμένα μου άρεσε. Παλιό είναι, Πέτρο. Δεν πειράζει και τι είναι. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι καινούριο, είναι αρκετά παλιό. Σημασία. Εμένα μου αρέσει αυτό το σκηνικό. Του πότε είναι αυτό, ρε παιδιά, το 14, το 15, πότε είναι το Forest? 14. Σιγά το παλιό, ρε Χρήστο. Θα με πεις τίποτα, δίκαια, να πούμε και... Εντάξει, πάλι τι, 6-7 χρονών, 8 πες. Στον 8 χρόνο δεν είμαι. Το Dying Light που πες μου, πόσο είναι, ρε φίλε, το 14, δεν είναι το 14. Τάσο, μπορεί να κοιμηθεί? Μπορείς να τσέκαρε λίγο γιατί νύχτωσε και... Εγώ μπορώ. Άρα άμα, μπορούμε όλοι. Άμα μπορείς εσύ, μπορούμε όλοι. Έχει μια ακίδα και δεν μπορώ. Η ακίδα τώρα είναι θέμα δευτερολέπτων να φύγει εσύ. Α, εντάξει. Έρχομαι. Μέχρι να έρθείτε θα ανάψει τότε. Ναι, ρε, εννοείται. Εγώ περπατώντας θα έρθω. Δεν έχω στάμινα καθόλου. Εδώ τελειώνουμε το δεύτερο επεισόδιο. Ναι. Ωραία. Εκεί που τελείωσε τα log, πάρε άλλα 40 από τον Τάσο. Ναι, έτσι. Έλα, πάντα Τάσο, πάμε. Δίνει. Τάσο, νομίζω χτίσαμε πολλά. Φτάνει. Λοιπόν. Save και... Α, ναι, περίμενε. Εγώ δεν έσωσα. Τώρα μόλις έσωσα. Και ύπνο, ωραία. Ωραία, εδώ τελειώνει το δεύτερο επεισόδιο. Θα τα πούμε στο τρίτο.